Στην πρωτοβάθμια ειδική αγωγή και εκπαίδευση και γενική εκπαίδευση θα προσληφθούν ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το διδακτικό έτος 2019 με 2020 2.372 εκπαιδευτικοί, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Σύμφωνα με δηλώσεις της Γενικής Γραμματέας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αναστασίας Γκίκα, το πρόσημο φαίνεται να είναι θετικό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Μόλις χθες ανακοινώσαμε τη δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών, περίπου 6.000, και και η πρώτη έλαβε χώρα στις 5 Σεπτεμβρίου με 14.000 αναπληρωτές. Είναι η πρώτη φορά που βρισκόμαστε 15 μέρες από τη μέρα που ανοίξαν τα σχολεία, ούτε 15, 10 μέρες, και ήδη έχει καλυφθεί το maximum των αναγκών στην εκπαίδευση. Κάτι που οι άλλοι το κάνανε σε 27 φάσεις, εμείς θεωρούμε ότι δεν θα έχουμε αυτή την προχειρότητα και θα έχουμε πολύ πιο οργανωμένη ανταπόκριση στις ανάγκες. Ήδη το έχουμε θέσει, ήδη το έχουμε προχωρήσει και έχουμε κερδίσει, νομίζω, το στοίχημα. Προφανώς υπάρχουν κάποια κενά ακόμη. Περιμένουμε να τοποθετηθούν και οι χθεσινοί αναπληρωτές. Περιμένουμε και οι αποσπασμένοι να τοποθετηθούν σε λειτουργικά κενά. Και προχωράμε με πολύ σταθερά αλλά πολύ γοργά βήματα για να καλύψουμε όλες τις ανάγκες. Οι χιλιάδες αναγκαίοι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών παραμένουν το ζητούμενο, αναφέρει μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ, Σωτήρης Τότης. Αν θέλαμε, ας πούμε, εδώ να πούμε και κάποιο αρνητικό, το οποίο ίσως να ήταν με την καλή έννοια, γιατί μιλάμε για μια καινούργια κυβέρνηση, η οποία έχει αναλάβει 2 μήνες πριν ανοίξουν τα σχολεία, ότι δεν μπόρεσαν να γίνουν καινούργιοι πίνακες αναπληρωτών, ώστε τα νέα παιδιά να μπορέσουν να μπουν σε αυτούς τους πίνακες, με αποτέλεσμα να υπάρχουν κάποιες γκρίνες, και λογικό είναι, γιατί οι παλιοί αναπληρωτές, οι οποίοι ήταν στη διάρκεια της περσινής χρονιάς, μπορεί να είχαν αποκτήσει και κάποια επιπλέον προσόντα, οπότε ο διορισμός τους μπορεί να ήταν σε καλύτερη θέση. Αυτό, ας πούμε, μπορούμε να το βάλουμε, αλλά να δώσουμε μια ανοχή, γιατί ήταν, όπως είπα, μια νέα κυβέρνηση, βρήκε κάποια πράγματα έτοιμα, το νομικό πλαίσιο ήταν στενό, δεν μπορούσαν να γίνουν αυτοί οι πίνακες, από ό,τι μας πληροφόρησε η Γενική Γραμματέας, η οποία είναι εδώ. Πιστεύουμε ότι θα διορθωθεί και αυτό την καινούργια χρονιά, ώστε τα καινούργια παιδιά, και εγώ η ευχή μου θα ήταν το Υπουργείο να προχωρήσει σε διορισμούς μονίμων καθηγητών και όχι αναπληρωτών. Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι δουλεύουν τόσα χρόνια και είναι ικανοί να διδάξουν στα σχολεία, πιστεύω ότι αξίζουν και το διορισμό, όταν ξέρουμε ότι με βάση τα στοιχεία της Ομοσπονδίας μας, ότι οι ελλείψεις των καθηγητών είναι στις 30 με 40.000 αυτή τη στιγμή. Και θα προσληφθούν αυτοί οι άνθρωποι, θα διοριστούν, για να είμαι ακριβής. Την ίδια στιγμή, η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κυρία Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στην εκπομπή online του Sky για θέματα εκπαίδευσης, ανέφερε ότι ο διαγωνισμός για τις 4.500 θέσεις για την ειδική αγωγή προχωράει κανονικά και οι ίδιοι υπολογίζουν ότι μέσα στη χρονιά, περίπου Νοέμβριο με Δεκέμβριο, θα γίνουν υπολοιπόθετοι μόνιμοι διορισμοί. Χωράμε. Ξέρετε ότι ξεκίνησε πολύ καθυστερημένα από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να τρέχουμε. Βέβαια, αυτοί οι καθηγητές δεν θα μπορούν να έχουν διοριστεί το Σεπτέμβριο. Θα πάμε με αναπληρωτές. Θα καλύψουμε δηλαδή τις υποχρεώσεις. Τα παιδιά που χρειάζονται ακόμη περισσότερο τον εκπαιδευτικό, τα παιδιά δηλαδή τα οποία έχουν αυτή την ανάγκη. Πότε θα γίνουν οι προσλήψεις αυτές? Τις υπολογίζουμε μέσα στη χρονιά. Να σας πω τώρα αν θα είναι Νοέμβριος, Δεκέμβριος, δεν θα είναι και από μένα σοβαρό, γιατί είναι ο ΑΣΕΠ ο οποίος ελέγχει αυτές τις αιτήσεις, θα κυρώσει τους πίνακες και θα προσληφθούν αυτοί οι άνθρωποι, θα διοριστούν, για να είμαι ακριβής. Στη γλώσσα των εκπαιδευτικών ξέρουν ότι ο διορισμός είναι σωστή η λέξη. Οι 4.500 δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη, το είχαμε και στο πρόγραμμά μας. Σύμφωνα με τον διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, Απόστολο Βαγενά, το 99,7% με 8% έχει καλυφθεί για τη διεύθυνση δευτεροβάθμιας με τις τελευταίες προσλήψεις. Το 99,7-8% έχει καλυφθεί για την διεύθυνση δευτεροβάθμιας με τις τελευταίες προσλήψεις. Τα τυχόν 2, 3, 4 κενά που μπορεί να υπάρξουν ή θα καλυφθούν εκ των έσω ή θα έρθουν οι επόμενοι αναπληρωτές. Μιλάμε τώρα για 3 θέσεις, ας πούμε, στους 1.000 καθηγητές. Άρα είναι
Είμαστε στελεχωμένοι σε εξαιρετικό βαθμό και η Θάσος, οφείλω να σας πω. Οπότε χαιρόμαστε που μπορούν απρόσκοπτα μπορεί απρόσκοπτα να γίνει η εκπαιδευτική διαδικασία στα σχολεία μας.